down now. Δηλαδή. Εξουσιακή έτσι. Ωραία. Τότε θα το τις πάμε και χωρίς τύψη κιόλας, ε. Για πού ξέρεις τι είναι αυτός. Τον είχε καθηγητή ο γκόμενος της Λίλιαν. Ποια Λίλιαν. Η Λίλιαν είναι η κολλητή της αδέρφης της Δανάη. Πες και εσύ, ρε. Για το καινούριο ρε, τι σου είπες αδέρφου σου. Χαμηλή βαθμή, πολλές ωρίες, έχει μέρη στις αμαλάσεις, τέτοια πράγματα. Πω, θα κοπούμε ρε με αυτό. Ρε, αυτά δεν τα φοβόμαστε. Άμα θα κοπούμε, θα κοπούμε τις Πανελλήνιες. Έλα ρε, θα κοπούμε. Θα διαβάσουμε όλο το χρόνο και θα περάσουμε. Αν διαβάσουμε, θα περάσουμε. Αυτό λέω κι εγώ. Αλλά δεν είναι κρίμα τώρα να διαβάζουμε όλο το χρόνο και να κοπούμε από απουσίες επειδή αυτό το έχει καπνίσει να δίνει ωριές. Ναι. Δεν σου είπα. Άσε που βάζει πολλή δουλειά για το σπίτι. Δεν τον ενδιαφέρει σε τι κατεύθυνση πας και ότι πρέπει να διαβάζει και τα άλλα μαθήματα. Πες και εσύ, ρε. Παιδιά, έχω ακούσει τα χειρότερα πράγματα. Σφαγή είχε γίνει στο προηγούμενο σχολείο. Λοιπόν, δεν νομίζω να κάτσουμε σταυρωμένα χέρια, παιδιά. Κάτι πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα. Θα κόψουμε εκείνες και θα δούμε. Τι κίνηση να κόψουμε. Εγώ έχω σκοπό να περάσω το οικονομικό. Δεν θα μου πάρει αυτό στο λαιμό του. Ρε παιδιά, εντάξει, ηρεμήστε. Άμα δεν του δίνουμε κι εμείς δικαίωμα, γιατί να μας δείχνει αποβολές. Λοιπόν. Δεν θα τα ρισκάρουμε. Θα σου πάσουμε τα τζαμπουκά με τη μία. Θα κάνουμε συνέλευση τώρα. Ναι! Κάποιος πρέπει να κρατάει τσίλες. 10 λεπτά κήρυγμα. 1, 5, 10 περνάνε τα λεπτά. Τα μαρτύρια μου έρχονται απανοτά. Ο μπαμπάς φωνάζει, η μαμά μανουριάζει και η γιαγιά. Τους γείτονες με κρανίες τρομάζει. Όλοι για το δικό μου μοιάζονται καλό. Μα για τις δουλειές τους τρέχω μόνο εγώ. Το χάρτζι λίγη που έχω ούτε για τσίλες τάνει. Το πόσες τσίλες όμως δεν λέω γιατί δεν κάνει. Το πρωινό μου πλούσιο σε γάλα με φραπέ. Κορνφλέικς δημητριακά, μόδα ντε μοντέ. Διήμερη αποβολή έφαγα στο σχολείο. Της γειτονιάς μου έβαψα το ζάχαρο πλαστείο. Των δραστηριοτήτων μου τελευταίο σφύριγμα είναι των γονέων 10 λεπτά κήρυγμα. Καλό μάθημα κύριε Φόρτη. Καλό μάθημα και με τις καλύτερες ευχές. Δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνω σε τάξη, μην ανησυχείτε. Ανησυχώ. Ανησυχώ γιατί έτσι όπως διαμορφώθηκε το πρόγραμμα σας έτυχε το χειρότερο τμήμα. Να σας πω, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Δεν υπάρχουν καλά και κακά τμήματα. Υπάρχουν. Ακούστε και εμένα που σας λέω, έχω μεγαλύτερη πείρα. Λόγω ηλικίας βέβαια. Σέβομαι την πείρα σας και ευχαριστώ πολύ για τις υποδείξεις σας. Πάντως ένα σας λέω, αν χρειαστεί να είστε αυστηρός, μην διστάσετε καθόλου. Γιατί με το παραμικρό παίρνουν αέρα και άντε να τους μαζέψεις μετά. Έχετε μου εμπιστοσύνη. Καλό μάθημα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ μαλακό τον βλέπω αυτόν. Α, δεν τα μάθατε. Είναι της αντιαυταρχικής σχολής. Αμπέ. Έχει κάνει και κάποιο διδακτορικό πάνω σε αυτό. Αυτό μας έλειπε. Και με τέτοια μυαλά θα διοικήσει το Β1. Αποκλείεται. Βλέπω ότι σε λίγο καιρό θα αναγκαστώ να τον αντικαταστήσω. Κοίταξε να δεις, βλέπω εσένα να παίρνεις τα Β1. Αν γίνει κάτι τέτοιο, εγώ θα ζητήσω εκπαιδευτική άδεια. Γιατί θέλω κάθε χρόνο να υπάρχει το κακό τμήμα. Δεν μπορούσε να είναι όλα καλά. Έστω για μια χρονιά. Ρε γαμώ την κατεμιά μας, γαμώ! Δεν γίνεται μια φορά να μας κάτσει ένας καλός, δεν γίνεται! Ρε, αφού έχει πήξει ο κόσμος στους μαλάκες, δεν το ξέρεις. Ρε, λοιπόν, όπως είπαμε. Ναι, παιδιά, συνεννοημένοι όλοι. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομά σου. Αγιαστήτω. Ελθέτω η βασιλεία σου. Ελθέτω. Τι γίνεται εδώ. Και μη σε ενέγγις ημάς πειρασμών. Μη σε ενέγγις. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Του πονηρού. Αμήν κυρία. Με τις ευχές μας κυρία. Ευλόγησον κυρία. Τι είναι αυτά ρε παιδιά. Πού τα μάθετε αυτά, σας φαίνομαι για παπάς. Και του χρόνου, κύριε. Τα συγχαρητήριά μας, κύριε. Καλή σας όρεξη, κύριε. Λοιπόν, τώρα, παιδιά, καθίστε όλοι ήσυχα στα θαλία σας και μην άκουσα εκεί. Θέλετε τίποτα άλλο, κύριε. Ποιος σας είπε ότι θέλω τέτοια πράγματα, πού τα μάθετε αυτά. Ποια πράγματα, κύριε. Προσευχές, να μου φυλάτε τα χέρια. Και τι άλλο να κάνουμε, κύριε. Να πούμε μια καλημέρα και να γνωριστούμε. Καλημέρα, να πούμε, κύριε, αυτά τα λένε στα μπαρ και στις καφετέρειες, αυτά τα στέκια του διαβόλου της νεολαίρας. Πώς είπαμε σε ένα παιδί μου. Εγώ είμαι ο κύριος Αλιβιζάτος, του Νάσου. Χάρηκα πάρα πολύ. Κύριε. Θανάση Σκέτος. Παιδιά, να σας γνωρίσω από εδώ τον κύριο Θανάση Σκέτο. Το επώνυμό μου είναι Φόρτης. Καλωστορίσατε κύριε Φόρτη. Καθίστε κύριε Φόρτη. Τι θα σας κεράσουμε κύριε Φόρτη. Τι έχουμε φέρει σήμερα κύριε από το σπίτι μας για τον καλό μας δάσκαλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα παιδιά, ευχαριστώ. Μα πώς, είναι η υποχρέωσή μας. Εγώ έφερα φρούτα. Εγώ φρέσκα αυγά από το χωριό.
Εμένα, κύριε, πειράζει που δεν πρόλαβε η μαμά μου να μου ετοιμάσει κάτι. Τι να σου ετοιμάσει? Δεν θα μου δώσει ιστορία. Εγώ? Α, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καθόλου καλά. Καλά, κύριε, μη θυμώνετε. Εγώ φταίω που πήρα και πήρα από μια ψυσταριά γαρδούμπα. Δεν ήξερα να σας έρθει. Τι αγόρασες! Περάστε έξω. Και μην τυχόν αφήσετε τίποτα από αυτά που φέρατε. Και να πείτε στους γονείς σας ότι από εδώ και πέρα δεν ξαναφέρετε τίποτα από το σπίτι. Τίποτα! Μα δεν γίνεται αυτό! Θα μας μαλώσουν οι γονείς μας! Απαπα! Αποκλείεται! Δεν αποκλείεται τίποτα, εντάξει? Άντε στο καλό τώρα. Την προσευχή! Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Το έλεγα, δεν το πίστευα. Για σιωπή. Παρακαλώ να πείτε στους γονείς σας να περάσουν αύριο μεθαύριο από το σχολείο για να γνωριστούμε, οπωσδήποτε. Και όσοι μπορούν, να έρθουν και οι δύο γονείς. Πότε θα πας στο σχολείο που λέγαμε? Τι από τώρα? Ούτε μια εβδομάδα δεν έχει περάσει. Τι, μια εβδομάδα? Άργησες πάρα πολύ. Έλα, Ζετά, υπερβολική είσαι. Ο φιλόλογος είναι καινούριος, ούτε τις πάτσεις τους δεν θα ξέρει ακόμα. Ωραία, ένας λόγος παραπάνω. Να πας από εκεί, να τον γνωρίσεις, να ενδιαφερθεί για τον Λεωνίδα, να τον προσέξει περισσότερο. Θα τον προσέξει. Μην ανησυχείς και δεν περνάει απαρατήρητος. Αν ο Λεωνίδας είναι ο καπετάν φασαρίας μέσα στην τάξη, θα νομίζω ότι είναι από καμιά παρατημένη οικογένεια, έτσι διαλυμένη τελείως, και θα τον πάρει από κακό μάτι αμέσως. Και δεν τα βγάζω από κεφάλι μου αυτά, έτσι. Ξέρω, είναι αποτέλεσμα στατιστικής. Χάσατε. Μου το είπε μια ξαδέρφη μου καθηγήτρια. Λοιπόν, να πας από εκεί ακριβώς για να δώσεις την εντύπωση ότι προέρχεται από ένα σπίτι που ενδιαφέρεται, από μια οικογένεια με αρχές που του έχει τα λουριά πάρα πολύ σφιγμένα. Θα με πιστέψει. Τώρα μην αρχίσεις και εσύ τα φιλελεύθερά σου. Γιατί να μου τύχει εμένα αυτό το παιδί? Γιατί να μην έχω ένα νορμάλ παιδί όπως όλα τα παιδιά του κόσμου? Κουτσοβολιό. Για να δουλεύτε λιγάκι. Εμείς. Κουτσοβολεύουμε εμείς. Τώρα δεν λέγατε όλα τα παιδιά του κόσμου? Α, γι' αυτά λες. Όλα τα παιδιά του κόσμου, πώς λέμε, όλοι οι γιατροί του κόσμου. Πώς πήγε το σχολείο σήμερα? Μια χαρά, πώς να πήγαινε. Τι κάνατε? Σήμερα μάθαμε το Α. Εντάξει, όλα καλά. Γιατί ρωτάς, παιδάκι μου, συνέχεια? Α, εγώ φταίω. Εγώ φταίω που πέρασα από εδώ και δεν πήγα κατευθείαν στο σπίτι. Να πέρασες εσύ από εδώ, κάτι θέλεις? Κάτι θέλω. Όχι, απλώς είπα να πάω για μπάνιο. Μπάνιο? Ναι, στη θάλασσα με τους φίλους μου. Για πέρασα να σου το πω να μην ανησυχεί. Μπάνιο, στη θάλασσα, παιδί μου, τέτοια εποχή? Ναι, άμα κρυώσουμε δεν θα μπούμε. Αλλά προς το παρόν κάνει ζέστη. Λοιπόν, γι' αυτό δώσ' μου κανένα λεφτάκι για τα εισιτήρια. Αχ, ησύχασα τώρα. Τι εννοείς ησύχασες, τι είχες? Για να περάσεις εσύ από εδώ, κάτι κακό συμβαίνει. Τι λεφτά θέλεις? Α, μα άγχος πια αυτό με τα λεφτά. Παιδί μου, ένα κάτι τίς εκεί πέρα για τα εισιτήρια σου λέω. 1.000 πριν, εντάξει. Δώσ' μου κάτι παραπάνω, μην ξεμείνω τώρα, δεν θα έχω πώς να γυρίσω. 2! Ναι. 2.5, δώσ' μου και το 500. Μπράβο. Σε ευχαριστώ. Και να πας να δεις το φιλόλογο στο σχολείο. Γιατί, τι έκανες ακόμα, δεν αρχίσατε? Τίποτα, ρε παιδί μου, είπε ότι θέλει να σε γνωρίσει. Και άμα μπορεί να περάσει και ο μπαμπάς. Εντάξει, γεια, παιδιά. Γεια σας, εντάξει. Μην έρθει, ένα λεπτό να μου πεις. Βαρέθηκα να έχω δίκιο. Τι δίκιο έχεις εδώ? Εδώ συμβαίνει κάτι σοβαρό. Πού παίρνεις τηλέφωνο? Το Λεωνίδα. Καλά, μόλις έφυγε. Πάντε. Είσαι ο και λέγεσαι. Λεωνιδάκο, κοράκι μου, εγώ είμαι. Τι θέλεις πάλι, ρε μανά? Πες μου την αλήθεια, σε παρακαλώ. Τι έγινε στο σχολείο σήμερα? Ωχ, ρε παιδί μου, δεν σου είπα, τίποτα δεν έγινε, τίποτα. Δεν σε πιστεύω. Το πιστεύω. Το έκλεισε. Δεν μπορείς να κάνεις υπομονή μέχρι να πας αύριο στο σχολείο? Όχι, δεν μπορώ. Να μπορέσεις. Έτσι που τον πιέζεις, τα μούτρα θα στο κλείνει, τι θα κάνει? Αν έχει γίνει τίποτα στο σχολείο, θα έχει αυτό στη σκασίλα του, δεν το καταλαβαίνεις. Έχεις δίκιο. Πρέπει να κάνω υπομονή, δεν πρέπει να πάρω. Καλά, δεν ξαναπαίρνω. Ποιον παίρνεις και ξαναπαίρνεις, παιδί μου, τόση ώρα? Το Λεωνίδα, αλλά το έχει κλειστό. Γιατί υπάρχουν και αδιάβροχα κινητά τηλέφωνα. Τι λες, ρε μάνα? Αφού κάνει μπάνιο. Ανοιχτό θα το είχε, κλειστό θα το είχε. Εδώ ο κόσμος χάνεται και αυτός το έχει κλειστό. Ωραία, έχει ωραίο καιρό και πήγανε για μπάνιο τα παιδιά. Τι έγινε? Το ξέρεις ότι μου είπε ο καινούριος του φιλόλογος να πάω στο σχολείο? Α, ναι, και γιατί δεν πας? Αφού είναι κλειστό το σχολείο τώρα. Πότε θα πας? Θα πρέπει να συνοηθώ με τον Άσο. Α, θα πάτε μαζί με τον Άσο? Έτσι είπε ο καθηγητής. Για μένα, είπε τίποτα? Όχι, δεν είπε τίποτα για σένα. Τίποτα. Μην διανοηθείς. Εγώ και ο Νάσος θα πάμε. Και θα είσαστε εσύ και η Μέρη? Και ο καθηγητής. Και γιατί θα πας μόνος σου? Γιατί ο καθηγητής ζήτησε να δει τους γονείς του παιδιού. Εγώ δεν είμαι η γονής. Είσαι ο γονιός. Ναι, αλλά είμαι ο ένας γονιός. Τι ένας, τι δύο.
Στο τέλος τέλος με την Μέρη έχετε χωρίσει. Δεν υπάρχει λόγος να πηγαίνετε πάντα πακέτο. Ναι, αλλά ενδιαφερόμαστε και οι δύο για το παιδί μας. Συγγνώμη, Ρενάζο, τι θέλεις να πεις. Και εγώ δεν ενδιαφέρομαι για το Λεωνίδα. Δεν είναι κατά κάποιο τρόπο και δικό μου παιδί. Ναι, όχι. Πώς, βέβαια, ο Λεωνίδας. Τότε γιατί να μην έρθω κι εγώ. Ρε Βίβη, στο σχολείο πάμε. Δεν πάμε σε πάρτι. Σωστά. Τι δουλειά έχεις στο σχολείο με την κόμενά σου. Στο σχολείο ο κύριος Νάσος μας πηγαίνει μόνο με τις επίσημες σχέσεις του. Βρε αγαπούλα μου, μένουμε μαζί, ζούμε μαζί και είσαι ανεπίσημη. Η ίδια ζωή το αποδεικνύει, Νάσο μου. Άμα ήταν, θα με έπαιρνε στο σχολείο. Μπορώ να έρθω, δεν μπορώ. Και τι να κάνεις στο σχολείο εσύ, ρε Βίβη. Δηλαδή να υποθέσουμε ότι ήσουν ανεπίσημη. Θα μιλούσε ποτέ ο καθηγητής σε σένα για τα προβλήματα του Λεωνίδα. Είδες που το παραδέχεσαι ότι δεν είμαι επίσημη. Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή πρέπει να φύγω, έχω αργήσει και τον καθηγητή πρέπει να τον πετύχω ακριβώς στο διάλειμμα. Λοιπόν, αυτά θα τα συζητήσουμε μια άλλη ώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω 5 ολόκληρα χρόνια πώς δεν έρχεται αυτή η άλλη ώρα. Γιατί επειδή μου διαλέγεις πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή, όπως τώρα. Δεν υπάρχει ποτέ κατάλληλη στιγμή για τον Άσο. Και τώρα τι θες δηλαδή, να μην πάω στο σχολείο. Όχι να πας. Να πας και μάλιστα έχεις αργήσει. Φύγε καλέ, τι το κολοβαράς. Άντε πήγαινε. Σε λίγο θα τελειώσει το διάλειμμα και θα περιμένεις μία ολόκληρη ώρα μέχρι να ξαναγίνει διάλειμμα. Δεν πιστεύω αυτό. Δηλαδή και κερατάς και δαρμένος. Πάω. Στάσου, πού πας. Στο σχολείο δεν είπα. Το κινητό σου το πήρες. Λοιπόν κύριε Φόρτη, δεν τα πάμε χτες. Πώς σας φάνηκε η τάξη σας. Πολύ περίεργη. Σας το πω. Είναι το χειρότερο τμήμα. Εγώ πιστεύω το αντίθετο. Απλώς η συμπεριφορά τους δεν μου φάνηκε φυσιολογική. Μα δεν είναι φυσιολογική. Καλά, και εσάς δεν σας πειράζει αυτό. Και βέβαια μας πειράζει, είναι το πρόβλημά μας. Είναι πολύ ζωηροί. Άλλα που θα πάνε φέτος έχουν τις Πανελλήνιες. Κάποια στιγμή θα το χωνέψουν. Δηλαδή τους βρίσκετε ζωηρούς. Γιατί εσείς δεν τους βρίσκετε. Το αντίθετο μάλιστα. Πολύ μαλθακούς τους βρίσκω. Μαλθακούς. Μα πού δούλευατε πριν, σε φυλακές ανηλίκων. Καλά, ε. Τον έχουμε βραχυκυκλώσει τελείως, μιλάμε όμως. Και δεν μπορεί να μας πει κουβέντα. Κοίτα, τι πάτσα όταν κάναμε προσευχή. Πήγα να πεθάνω από τα γέλια. Ρε παιδιά, εντάξει, δεν είναι και τόσο κόπανος. Συμπαθητικός είναι, μωρέ. Μπα, συμπαθούμε και καθηγητές τώρα. Α, Αργύρι, μου φαίνεται ότι έχεις αρχίσει και χαλάς. Καλά, σου λέω αυτόν τον βλέπω σε μερικά χρόνια υπαλληλάκο. Με τη δουλίτσα του εκεί πέρα, το σπιτάκι, την οικογενειούλα του, τα αυτοκινητά έχει κανένα τόσο θα έχεις. Τόσο θα είναι, φίλε, και θα έχει και κλαμπ ολόκληρο μέσα. Και πού θα παρκάρεις, δε. Θα το παρκάρω, εγώ σου φέρνω θα το παρκάρει. Μπράβο. Ωραία όνειρα. Καθίστε. Μα κύριε, πώς θα κάνουμε προσευχή καθιστή. Δεν θα κάνουμε προσευχή. Εμένα δεν μ' αρέσουν οι προσευχές. Και τώρα μας το λέτε κύριε που το συνηθίσαμε. Μη στενοχωριέστε παιδιά, θα αλλάξουν όλα σε λίγο. Λοιπόν, τι λέτε, αρχίζουμε. Νάσο. Γιατί, δεν μπορώ να καπνίσω ένα τσιγάρο. Όχι, δεν μπορείς. Εδώ παίρνουμε το γραφείο των καθηγητών. Μπορεί να μην καπνίσουνε. Αδύνατον. Σου είναι τόσο δύσκολο να περιμένεις να χτυπήσεις το κουδούνι. Και τι θα κάνω, δηλαδή, θα πάω στο προάβλιο να καπνίσω. Να μιλήσουμε με τον καθηγητή και θα φύγουμε. Δηλαδή, πόση είναι ώρα να κρατήσεις το διάλειμμα. Και εσύ δεν μπορούσες να ρωτήσεις τους καθηγητές πόση ώρα ακριβώς κρατάνε τα διαλύματα να μην περιμένουμε εδώ μέσα χαρμάνιδες. Εσείς είσαστε. Δεν είναι ο καθηγητής, καλά. Στο μάθημα. Λέω να αρχίσουμε κάνοντας μια εισαγωγή για το τι θα κάνουμε αυτή τη χρονιά και να καταλήξουμε στο πρόγραμμά μας. Α, ξέρετε κύριε, εμείς είμαστε πραγματικά πάρα πολύ του προγράμματος. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε μια ώρα χωρίς πρόγραμμα. Συγγνώμη κύριε Τέλη, αλλά δεν θα έπρεπε να πετάγεστε έτσι την ώρα που μιλάει ο καθηγητής, χωρίς πρωτίστως να έχετε ζητήσει την άδεια από τον κύριο Φόρτη. Ναι, όντως έχετε δίκιο, ξεχάστηκα. Απολογούμε κύριε καθηγητά, απολογούμε αγαπητοί συμμαθητές και πάλι απολογούμε. Πιστεύω ότι για τη διατήρηση της τάξης και επειδή ακριβώς είναι αρχή της χρονιάς, ο συμμαθητής μας κύριος Τέλης πρέπει να περάσει έξω από την αίθουσα με ωραία αποβολή. Μάλιστα. Κάτσε κάτω, παιδί μου. Μα κύριε, πετάχτηκε ένα ώρα μαθήματος και δεν θα τιμωρηθεί. Όχι, δεν θα τιμωρηθεί. Κύριε, και τι θα γίνει με το αίσθημα του δικαίου μέσα μας. Ποιο αίσθημα? Κύριε, όλοι στο παρελθόν έχουμε τιμωρηθεί για το ίδιο παράπτωμα πολλές φορές. Εάν αυτή τη στιγμή ο κύριος Τέλης περάσει ατιμόρητος, εμείς, αν μη τι άλλο, θα αισθανθούμε αδικημένοι. Θα αισθανθείτε αδικημένοι αν δεν αδικηθεί ο συνάδελφός σας. Μου φαίνεται ότι δεν τα έχετε μάθει καλά. Συγγνώμη, κύριε, μπορώ να μιλήσω. Σ' ακούω. Πραγματικά αισθάνομαι συντετριμμένος για την ανομαλία που προκάλεσα στην τάξη και θα ήθελα να αυτοτιμωρηθώ. Τι να αυτοτιμωρηθείς? Θα επιθυμούσα να περάσω έξω από την αίθουσα, να πάω στον κύριο Λυκειάρχη για συστάσεις. Και πάλι απολογούμε για την αναστάτωση που έφερα. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε το μάθημά σας κανονικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι.
μην βάλεις αποβολή εσύ. Τέλεισε, είπαμε σένα. Ναι, μάλιστα. Κάθισε τώρα. Σε συγχωρώ εγώ αυτή τη φορά. Ναι, μήπως όμως δεν έχουν την ίδια άποψη με εσάς οι αγαπητοί συμμαθητές. Θα καθίσεις ή θα τα πάρω στο κρανίο. Μάλιστα. Ωραία. Και μην ακούσω για τιμωρίες και τέτοια από εδώ και στο εξής, ε. Μάλιστα! Κύριε, έχω μια απορία όμως, μπορώ. Σ' ακούω. Τι εννοείτε όταν λέτε ότι τα παίρνετε στο κρανίο? Νομίζω, Δεσποινής Μαριλένα, ότι η έκφραση αυτή είναι τελείως συμβολική. Και σημαίνει ότι κάποιος τα νευριάζει. Έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά? Μάλιστα. Δεν μου λέτε, θα αρχίσουμε το μάθημά μας καμιά φορά? Μάλιστα, μάλιστα! Α, να μην το ξεχάσω. Είπατε στους γονείς σας να έρθουν? Μάλιστα, μάλιστα! Μαμά, ο άνθρωπος είπε να έρθουν οι κηδεμόνες. Κι εγώ κηδεμόνας είμαι, τι είμαι? Εσύ είσαι σόι. Και το σόι μπορεί να είναι κηδεμόνας. Και κοίτσα, κηδεμόνας ένα παιδί μπορεί να είναι και κάποιος που δεν είναι συγγενής του. Τι λες, μωρέ, τι θεωρίες είναι αυτές? Άκου, θα βάλουμε ξέρον άνθρωπο κηδεμόνα του παιδιού. Εδώ θα κάτσω. Εδώ θα κάτσω. Δεν μπορούν να έρθουν τρεις άνθρωποι για ένα παιδί. Αμπούγιο! Α, δεν μπορούνε. Πολύ ωραία. Εγώ θα φύγω τώρα. Θα επιστρέψω όμως για να μιλήσω με τον καθηγητή μόνιμο. Όχι, δεν έχεις να πας πουθενά. Θα κάτσεις εδώ και δεν θα βγάλεις τσιμουδιά. Γιατί, παιδί μου, σου είπα εγώ ότι θα μιλήσω. Εγώ θα μείνω και θα παρακολουθώ. Θέλω να είμαι γνώστης από τις υποθέσεις. Δεν αντέχω. Δεν θα μου σπάσει τα νεύρα, δηλαδή. Έχω το άγχος μου, έχω γίνει και κίτσα. Τι ώρα είναι? Ανοίξτε το βιβλίο σας στο κεφάλαιο. Συγγνώμη, κύριε, μπορώ? Τι είναι πάλι? Σε ένα λεπτό χτυπάει κουδούνι. Δεν προλαβαίνουμε. Μπορούμε να κάτσουμε 5 λεπτά από το διάλειμμα. Μπορεί ο κύριος Φόρτης να θέλει να μας πει κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Μα πότε θα πούμε το διευκόν? Αφήστε το για αύριο. Και, παιδιά... Καλά, αφήστε το, θα το λύσω μόνος μου. Διάλειμμα. Α, και δεν πρόκειται να ξανακάνουμε προσευχή στην αρχή και στο τέλος της ώρας, εντάξει? Τους ζυγούς λύσατε. Ω, παρακαλώ μετά από σας. Μα η ανατροφή μου δεν μου το επιτρέπει. Να είστε καλά, κύριε. Οι κυρίες φεγούνται. Οι κυρίες φεγούνται, λέμε. Θα φύγεις. Θα στο βγάλω το μαλλί. Γιατί είμαι ο πατέρας του παιδιού. Έλα, έλα, έχω λόγο. Έλα, σκόδω να φύγω. Ωραία, αφήστε το να τσοχώρεστε. Μα πώς θα γίνει, ας. Μα ήρθαμε για ένα θέμα του παιδιού. Δεν μπορώ. Δεν είναι δυνατό. Όχι, δεν είναι δυνατό. Όλη η οικογένεια εδώ. Στάθη μου, Στάθη μου, ήρθες, πόσο χαίρομαι. Αυτό λέγαμε. Ότι σας πέσαμε λίγο πολύ σήμερα. Όχι λίγο πολύ, μας φωνάξανε γι' αυτό. Ναι, ναι, άσε να... Ο φιλόλογος μας κάλεσε. Όλους μαζί. Όλους. Βασικά είπε τους κηδεμόνες, αλλά όπως ξέρεις εμείς έχουμε την Κικίτσα. Ξέρω, 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 ξέρω. Τι έκανε πάλι ο Λεωνίδας? Ο Λεωνίδας, τι να κάνει ο Λεωνίδας, τίποτα δεν να κάνει το παιδί. Μάζεψε την Ενάσο, μας κάνει ρεζίλη. Εγώ, δικιά σου μάνα είναι. Εσένα ακούει. Υπήρξα και δική σου, μάνα, μην το ξεχνάς. Λοιπόν, Κικίτσα, πάμε μέχρι το διάλειμμα εμείς να καπνίσουμε ένα τσιγαράκι. Τι να κάνουμε, να καπνίσουμε. Σε παρακαλώ, σε μένα το είπες αυτό. Σε μένα το είπες. Εγώ θα καπνίσω, εσύ θα μου κάνεις παρέα. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Καπνίστε εδώ με την ησυχία. Να καπνίσουμε. Τι λες, παιδί μου, βάλ το μέσα. Δεν πειράζει τον άνθρωπο, πειράζει εσένα και συνέχεια. Μα είσαι ελαστικός. Είσαι ελαστικός και παλιά. Καλά, παιδί, είναι ελαστικός. Οι καθηγητές, οι καθηγητές. Δεν πρέπει να καπνίζουν μπροστά στα παιδιά. Εντάξει, εντάξει. Αν είναι εφικτό, δεν λέω. Εφικτό, όχι, αλλά... Ανά και ο κύριος Φόρτης που περιμένατε. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ να πηγαίνω γιατί γίναμε πολύ. Γίναμε λίγο πολύ. Κύριε Φόρτη, οι γονείς του μαθητή σας. Χαίρετε. Κι, θα σου τηλεφωνήσω. Βέβαια, βέβαια. Δεν σου τηλεφώνα. Εμείς είμαστε οι γονείς. Τρεις γονείς. Τρεις γονείς. Εγώ είμαι η γιαγιά, βέβαια. Να εξηγηθούμε πώς είστε, κύριε Φατίνη. Χαίρομαι πολύ. Είστε και ωραία καθηγητή. Είμαι η μαμά. Τι κάνετε? Χάρηκα. Τι σας έκανε ο Λεωνίδας? Νάσος. Νάσος Αλιβιζάτος. Είμαι ο πατέρας του παιδιού. Και θα ήθελα να σας πω... Θα ήθελα να σας πω ότι το παιδί, μην το βλέπετε έτσι, κατά βάθος είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Αυτό λέω κι εγώ. Και αφού είναι καλό παιδί, εσείς γιατί τον πιέζετε? Τον πιέζουμε εμείς. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η πίεση ασκείται με διάφορους τρόπους. Εμείς οι ενήλικες δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά τα παιδιά σε αυτή την ηλικία πάρα πολύ εύκολα νιώθουν αυτή την πίεση αφόρητη. Εννοείται δηλαδή, κύριε Φόρτη, ότι ο Λεωνίδας
Είναι πιεσμένο. Ναι, παιδί μου, αυτό λέει. Το καταλαβαίνω τι λέει. Κοιτάξτε, δεν το ξέρω ακόμα καλά το παιδί. Μάλιστα. Εκείνο που μπορώ να πω όμως είναι ότι η συμπεριφορά του είναι λίγο ασυνήθιστη. Συγγνώμη, ασυνήθιστη του Λεωνίδα. Εδώ όλοι οι φίλοι του ίδιοι είναι. Τι ασυνήθιστη. Συνηθισμένοι. Αυτό ακριβώς εννοώ κι εγώ. Είναι η πρώτη φορά που το βλέπω. Και αυτό είναι που με εντυπωσιάζει. Γι' αυτό κάλεσα εσάς και τους γονείς και των άλλων παιδιών. Είναι η πρώτη φορά που το βλέπετε αυτό. Δηλαδή πριν που διδάσκατε σε εκκλησιαστικό ίδρυμα. Τι λε με! Στο κατηχητικό. Α, για όλα. Μην μιλάτε, παιδί μου, για την εκκλησία έτσι. Εμείς είμαστε μια χριστιανική οικογένεια. Η εκκλησία είναι πάνω από το κεφάλι μας. Ναι. Εσύ είσαι πάνω από το κεφάλι μας. Σε παρακαλώ. Εσύ είσαι πάνω από το κεφάλι μας. Και σε μεζά. Έλα, ανακατέβεσαι. Είδα μάνα. Σε παρακαλώ, να μην ανακατεύομαι. Ακούω τόσα παράλογα πράγματα. Το έλεγα. Το έλεγα. Σας παρακαλώ, κύριε Φόρτη μου, πέστε μας τι πρέπει να κάνουμε, τι μας συμβουλεύετε. Μάλιστα. Ένα μόνο πράγμα. Χαλαρώστε την πίεση. Τίποτα άλλο. Χαλαρώστε κι εσείς μαζί. Και όλα θα πάνε μια χαρά. Το έλεγα εγώ. Σταματά, το έλεγες. Κι άλλο να χαλαρώσουμε, αν χαλαρώσουμε κι άλλο θα γίνει γκάγκστερ το παιδί. Αυτός θα πάει να σκοτώσει κανέναν άνθρωπο. Σας παρακαλώ, κυρία μου, δεν πρόκειται να γίνει γκάγκστερ το παιδί σας. Μάλλον θα έλεγα ότι από το αντίθετο κινδυνεύει. Το αντίθετο. Το αντίθετο. Γιατί το παιδί σας, εκτός από συνεπής μαθητής και καλό παιδί, πρέπει να γίνει και άντρας, γιατί σαν άντρας θα παλέψει τη ζωή. Με συγχωρείτε, κύριε Φόρτη, να επέμβω εγώ εδώ να μιλήσω σαν πατέρας του παιδιού. Εννοείται εμέσως πλην σαφώς ότι το παιδί είναι μαμούχαλο. Δεν συνηθίζω να χρησιμοποιώ τέτοιους χαρακτηρισμούς όταν μιλάω για τα παιδιά. Χρειαζόταν. Μαζεμένος θα έλεγα είναι η πιο σωστή έκφραση. Μαζεμένος. Ο Λεωνίδας ο δικός μας είναι μαζεμένος. Μαζεμένος. Λοιπόν, κύριε Φόρτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρηκα. Για όλα όσα μας είπατε δηλαδή, θα τα λάβουμε υπόψη μας. Ήταν πολύ επικοδομητική συζήτηση. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Έλα, θα είμαστε σε μια συνεχή επαφή. Ό,τι χρειαστείτε. Ό,τι μας είπατε είναι πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Γεια σας. Σε μένα να πει. Η μητέρα εργάζεται. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Έχει κι άλλους ανθρώπους ο άνθρωπος. Έχει κόσμο. Δεν είμαστε. Θα τα λάβουμε σοβαρά υπόψη όσα μας είπατε, κύριε Φόρτη. Πολύ καλά. Πολύ σωστά. Με τέτοιους γονείς. Πώς να μην γίνουν έτσι τα παιδιά. Πιεσμένος. Τι, λες και πιέσαι από μη σου πω την Λεωνίδα. Δεν πιστεύω αυτό που άκουσα. Εσύ το πιστεύεις. Να σου πιστεύω, το πιστεύω. Θα τα πούμε αυτά εμείς μεταξύ μας μετά. Παιδιά, μα τι υπερβολικοί που είσαστε. Πάντοτε υπήρξατε υπερβολικοί. Να σας πω εγώ τι έγινε. Παιδί μου. Εσύ θα μας πεις. Εμείς δεν έχουμε καταλάβει. Εγώ το πήρα. Λοιπόν, να σου πω τι έγινε ακριβώς. Το παιδί. Αποφάσισε να στρώσει, αλλά δεν ξέρει πώς να το κάνει και το κάνει λίγο υπερβολικά αυτό. Δεν ξέρει. Όλα τα ξέρει. Έλα από αυτό. Πάμε. Πάμε. Σκολόγο. Και το παίρνω εγώ στο κρανίο μου. Τι μου στρέφει το κρανίο μου, σώσε εμένα. Έλα, λέγε. Πες αλεύρι. Αλεύρι. Όλο το σφαίρι σου σε γυρεύει. Ποιο είναι? Η μάνα σου, ο πατέρα σου, η γιαγιά σου. Τι λες, ρε, όλοι ήρθανε. Όλοι, όλοι. Τους είδα τώρα που βγαίνουν από το γραφείο. Ωχ, μαγκά. Κήρυγμα που έχω να ακούσω πάλι. Γιατί τώρα δηλαδή που έκατσα και σκέφτηκα και το κατάλαβα. Ο άνθρωπος, ο καθηγητής του, έχει πέρα για πέρα δίκιο. Γιατί εσείς του φέρεστε σαν να είναι παιδί και όχι σαν να είναι άντρας. Και τον έχετε κάνει μαμούχαλο. Αυτή τη λέξη μαμούχαλος δεν την είπε ο καθηγητής, την είπες εσύ. Το θυμάμαι καλά. Αυτό είπε μια άλλη λέξη που δεν τη θυμάμαι. Μαζεμένος. Ωραία. Εντάξει, μαζεμένος. Μαζεμένος είπε ο καθηγητής από ευγένεια. Αλλά εννοούσε αυτό που λέω εγώ. Πρέπει κανονικά να του φέρεστε σαν να είναι 20 χρονών άντρας. Γιατί νομίζεις ότι θα του φερθώ διαφορετικά του Λεωνίδα όταν θα γίνει 20 χρονών. Έχει, κοίτσα μου, αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί με τα μυαλά που έχεις, ο Λεωνίδας δεν πρόκειται ποτέ να γίνει άντρας. Από αυτό εξαρτάται. Εμένα πάντως δεν μου το βγάζετε από το μυαλό από αυτά που άκουσα ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Όχι, Μέρη μου, δεν συμβαίνει τίποτε άλλο. Και πρέπει επιτέλους να πάψεις να είσαι τόσο υπερπροστατευτική. Θα μ' ακούσετε δηλαδή και εμένα μία φορά κάποτε. Σ' ακούμε ρε παιδί μου, τι κάνουμε. Διότι ο Λεωνίδας είναι αγόρι. Και εγώ είμαι άντρας, όπως και ο καθηγητής του. Και έχουμε περάσει εμείς αυτή τη φάση και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και ευτυχώς δηλαδή που ο άνθρωπος σας ξεστραβώνει και σας ανοίγει τα μάτια. Γιατί κινδυνεύουμε να χάσουμε το παιδί. Πρέπει να του φέρεστε σαν να είναι άντρας. Όχι σαν να είναι παιδί. Το καταλάβατε. Εντάξει, συμφωνώ σε αυτό. Αλλά εγώ λέω ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Εσύ και η Κίτσα το κατάλαβες. Το κατάλαβα, παιδί μου, για βλάκα. Με έχεις βεβαίως και το κατάλαβα. Αχ, να το παιδάκι μας. Εδώ, ρε. Πού πήγε. Κάτι ξέχασα. Εντάξει, το κάνεις μετά. Όχι, είναι πολύ σημαντικό, παπά. Δηλαδή πρέπει να πάω τώρα. Έλα, παραγγείλω, έλα το καλό μου. Κουκούνι μου. Έλα, κάτσε στο καναπέ μου. Ωραίο μου, έλα, έλα. Μέρι, άστα με, παιδί μου, άστα, θα το χαλάσεις. Παιδάκι μου, τι έχεις, λατρεία μου. Αχού. Δρομένος είσαι. Πω, πω, θα κρύωσεις. Για να δω, πήρε το, έχει νομίζω. Πω, πω, δίκιο έχει, γιαγιά. Θες να σου φτιάξω ένα καφεδάκι, μήπως θες να φας. Έλα εδώ, ρε, έλα εδώ.
Θα σου δώσω μερικά λεφτά ή έχεις ακόμα χαρτζιλίκι. Όχι. Α, σε λάθος σπίτι μπήκα, συγγνώμη. Δεν μπήκες ρε σε λάθος σπίτι. Στο σωστό είσαι. Εδώ με τον πατέρα, στο φίλο σου. Το πρόβλημα είναι ότι ο καθηγητή σου εντόπισε κάποια πράγματα στα οποία εγώ συμφωνώ απόλυτα. Εντόπισε δηλαδή ότι κάποιοι εδώ μέσα σε καταπιέζουν. Επιτέλους. Και εγώ σε καταλαβαίνω. Α, ακούστηκε και η φωνή της λογικής. Όχι και να το παραξηλώσουμε όμως, έτσι. Μέρι! Νάσο! Λεωνίδας, πάω μια βόλτα τώρα εγώ γιατί με περιμένουν, ε. Να πας, ρε. Το χατζηλίκι που λέγαμε. Α, χατζηλίκι που λέγαμε. Ωστόσο. Ολόκληρο άντρα δεν μην έχει ένα χατζηλίκι το παιδί. Πάρε και αυτά. Ναι. Πολλά, ρε, άσε μην του δίνω τόσα πολλά. Να μην έχει ολόκληρο άντρα να χαλάσει το παιδί. Θα το χαλάσει, έλα αγάπη μου. Για... Να σου πω τι ώρα θα έρθει, πες μου, γιατί θα ανησυχώ. Κοίταξε, να έρθει νωρί να πιει το γάλα σου. Το γάλα, γάλα και ο άντρα, άντρα που λέει πατέρα σου. Κατάλληλο, αλλιώ δεν θα μεγαλώσει. Να κοιμηθεί και νωρί, νοηλατρία μου. Και η κίτσα! Ρε, παιδιά, εσά οι γονεί σα ήρθαν στο φόρτι. Ναι, δική μου ήρθα. Και δεν παρατηρήσατε κάτι παράξενο. Ναι, ρε, είναι ωραίο τυπά, ξεγημένο. Του την είπε επειδή μα πιέζουν πολύ. Εγώ θα σου το πω το συμπαθητικό τη, αλλά πάμε με τι πέτρε κατευθείαν. Εμένα μου δώσε να άφησε το χαρτζηλίκι. Και εμένα. Και εμένα φέτο με επιτρέψαν να βγαίνω μέχρι τη μία. Χωρί να χρειάζεται να λέω ότι πάμε σινεμά. Θα μπορούμε να πηγαίνουμε και σε μπαράκια τώρα. Παιδιά, εμένα η μάνα μου έταξε μηχανάκι αν συνεχίσω λέει, να είμαι τόσο καλό παιδί. Εάν είναι έτσι, να του λέμε κάθε εβδομάδα από μόνοι μα να έρχονται να τον βλέπω. Για να γράψετε λάθο, για το φόρτι. Ράδιο Ερμήλα ήταν. Ξέρω, μου ήρθανε και σαν εγγονείς. Όχι, ήρθε χτες ο κόμενος της Λίλια να με πάρει. Και τον είδε. Και, τι έγινε. Δεν το ξέρω, απλή συνωνυμία. Άλλος είναι ο κόπανος που δίνει αποβολές και τους κόβει όλους. Α, τώρα εξηγούνται όλα λοιπόν. Έλα ρε Δανάη, έλα ρε Δανάη, μας πήρες το λαιμό σου. Άλλη φορά προσέχεις τις πηγές σου. Λοιπόν, παιδιά, κομμένη πλάκα. Από εδώ και μπρος θα είμαστε φυσιολογικοί. Ναι, τη φορά είμαστε κανονικά, μην τον προγγίξουμε τον άνθρωπο. Ρε, είσαι τρελός. Αυτό είναι η ευκαιρία μας να απαλλαγούμε από όλους αυτούς τους τρελούς που έχουμε μπλέξει. Πουλάκια μου. Το χρειάζεστε το μάθημά σας. Καλημέρα, παιδιά. Μέρα! Ποιος είπε μέρα? Εγώ, κύριε. Πώς είπαμε ότι σε λένε εσένα? Γιώργο. Επώνυμο δεν έχεις? Γιώργος Γιωργοπάλης. Πάλι πετάγεσαι εσύ. Έξω. Έξω. Και πού να πάω δηλαδή? Όταν παίρνεις ωρία, πού πηγαίνεις συνήθως? Στο προάβλιο. Εκεί να πας. Γιατί κύριε, τι έκανα? Μια κουβέντα ακόμα και πας για ημερήσια. Μια μέρα ήταν. Το έχει το όνομα φαίνεται. Κόλλησε κι αυτός καθηγητήτητα. Μίλησε κανείς? Όχι, γιατί άκουσατε τίποτα. Ποιος είσαι εσύ? Ποιος να είμαι. Όνομα δεν έχεις? Το μικρό ή το μεγάλο? Και τα δύο. Αργύρης Κοντόλεμος. Πού σε Κοντόλεμε? Τώρα που θα πας έξω να κάνεις παρέα στον Τέλη, μην κάνετε πάρα πολύ φασαρία γιατί θα σας πάω και τους δύο στο γραφείο. Και όπως ξέρεις, ο Λυκιάρης περιμένει να σας στηρίξει. Μα αφού Τέλης πήρε ωραία, όχι εγώ. Πήρες και εσύ, αλλά δεν το κατάλαβες. Μα κύριε! Έχετε πρόβλημα αντίληψης εδώ μέσα. Καλά, σε ποια τάξη με φέρανε, σε τάξη καθυστερημένων? Αργύρη, καθυστερείς. Λοιπόν, είναι να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Όταν ήρθα στο σχολείο σας, ξέρετε τι μου είπανε, ότι είσαστε, λέει, το χειρότερο τμήμα του σχολείου. Εγώ τι τους απάντησα? Τους απάντησα ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα γίνεται το καλύτερο τμήμα του σχολείου. Και ξέρετε πώς θα γίνει αυτό? Καλά, δεν υπάρχει κανένας να μου πει πώς θα γίνει αυτό. Με πειθαρχία, αυτοσυγκράτηση και διάβασμα. Άλλος? Με ωριέ. Τέσσερις μήνες μου μιλήσετε έτσι για να πάει καλά η μέρα. Είπατε κάτι για σκηνίες? Όχι, καμιά φορά μιλάω μόνη μου. Παιδιά, τι έχουμε εδώ, τη χαζή της τάξης. Μα κύριε, γιατί με βρίζετε, τι σας έκανα? Σήκω πάνω. Πήγαινε έξω, βρες τον Αργύρη και τον Τέλη και πες τους να έρθουν μέσα γιατί έχω κάτι πολύ σημαντικό να σας ανακοινώσω. Μετά συνεχίζουν την αποβολή. Εσείς, έχει κήρυγμα, ελάτε. Έρχονται, κύριε. Τι είπατε ότι έχει? Α, μην δίνετε σημασία, αυτά είναι μεταξύ μας. Κήρυγμα είπε ότι έχει. Κακό είναι? Μας θέλετε κάτι? Καθίστε. Έχει κύριο. Ρε τσογλάκια, βρε αλυτά. Που όταν ήρθα στο σχολείο σας πήγε η ψυχή μου στην κούλουρη όταν μπήκα στην τάξη σας και βρήκα μόνο θεούσες. Καλά, τι νομίζετε, ότι ήρθα εγώ εδώ πέρα για να σας κάνω γυμνάσια? Ο καθηγητής σας είμαι, βρε. Και ήρθα εδώ πέρα
για να κάνουμε παρέα μια ολόκληρη χρονιά, να σας βοηθήσω να περάσουμε τις πανελλήνιες και όχι να σας κάνω καψόνια. Και τι νομίζετε, ότι γουστάρω εγώ να μπαίνω σε μια τάξη και να με συχαίνω τόσες ψυχές? Και επιπλέον, γιατί νομίζετε ότι έγινα δάσκαλος? Επειδή μισώ τα παιδιά ή επειδή τα αγαπώ και μ' αρέσει να είμαι μαζί τους? Ε? Καλά, τότε γιατί μας δώσατε πορεία? Έτσι, για πλάκα. Να σας δείτε τις πλάκες. Εμείς τρομάζουμε εύκολα. Ε? Εσείς δεν μου κάνατε πλάκα. Κατάλαβα ότι έχετε χιούμορ, είπα. Να γελάσουμε λιγάκι. Συγγνώμη τώρα για να καταλάβω κι εγώ. Εσείς είστε αυστηρός ή μαλακός? Ο καθηγητής σας είμαι. Και εσείς είστε παιδιά μου. Κήρυγμα πατέρας, κήρυγμα και η μάνα. Έρισμα μου δώσαν να γράψω ένα πεάνα. Θα γίνει ένας αλκμάνας, πιντάρος εσκύλος. Ξεχάστε αυτά που ξέρετε, εγώ δεν είμαι λίλος. Ιχνή, χνε, χνοχ και μπλα μπλα μπλα. Βρήκα τον τρόπο να απαλλαγώ από αυτά. Θα αρπάξω τα ημεία και θα αλλάξω ρότα. Θα πάψω πλέον να είμαι όπως ήμουν πρώτα. Θα πάρω τα βουνά, ως τις βουνοκορφές. Εκεί που τα κατσίκια αφήνουν βερβελιές. Θα εγγραφώ στο σύλλογο των φίλων της αρκούδας. Θα ζω όπως σε κάποτε ή στον Επάλο Βούδας. Θα είμαι μες στην κατάληψη, κούφι τα ακούω μόνο. Θα πνίγω με φραβέ πικρό, το μερίσιο πόνο. Θα γίνω πρωτόγονος, θα ομιλώ με σπήριγμα. Αν είναι να γλιτώσω, 10 λεπτά κήρυγμα. 1-5-10 περνάνε τα λεπτά. Κήρυγμα από στόματα διαφορετικά. 1-5-10 περνάνε τα λεπτά. Κήρυγμα από στόματα διαφορετικά.